Πρωτοβουλία για την αναζωογόνηση του τουρισμού ανέλαβε το αρμόδιο Υπουργείο της Συρίας. Παρά τον τριετή εμφύλιο πόλεμο, διοργανώθηκε περιήγηση για εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης, καλλιτέχνες και εξέχοντα πρόσωπα της χώρας με τίτλο «Η Συρία λάμπει ξανά». Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στο μοναστήρι που βρίσκεται στην περιοχή Σεντνάγια, δυτικά της Δαμασκού. Πρόκειται για το πρώτο ταξίδι που έγινε για τον κόσμο του τουρισμού στη Συρία. Μας άρεσε που ήμασταν μεταξύ των πρώτων που έλαβαν μέρος σε αυτά τα ταξίδια. Μας έλειψε η χώρα μας, κάθε πέτρα σε κάθε εκκλησία και μνημείο, μας έλειψαν οι άνθρωποι, δηλώνει η ηθοποιός Χάνα Νασούρ. Στόχος της Συριακής κυβέρνησης είναι να διαφανεί πως είναι ασφαλές να επισκεφθεί κάποιος τα αξιοθέατα της χώρας. Αρχικά προσβλέπουν στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού και σε δεύτερο επίπεδο ελπίζουν να προσελκύσουν ξένες επενδύσεις στον τουριστικό τομέα.